Πλήρη κάλυψη στην πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, Φάνη Φτάκα Τσικριτζή, για την πρόσκληση στη φετινή Κοζανίτικη Αποκριά ομάδας καρναβαλιστών από την πόλη Βευσιάνη της Φύρων, στο καρναβάλι της οποίας τα περασμένα χρόνια υπήρχαν προκλητικά άρματα για την Ελλάδα, ενώ στην επίσημη σελίδα του στο Facebook αναρτήθηκε ως φωτογραφία προφίλ εικόνα με καρναβαλιστές και τη σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας, παρήχε σήμερα ερωτηθείς από το Top Channel ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης. Ο κ. Ιωαννίδης υπενθύμησε πως και πέρυσι υπήρχε πρόσκληση σε καρναβαλιστές από τη γείτονα χώρα και δεν δημιουργήθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το Δήμο Κοζάνης να μην κάνει κάτι που δεν γίνεται και από τη χώρα, η οποία έχει διπλωματικές σχέσεις με τη Φύρο και όπως τόνισε, η συνεργασία εδώ είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Νομίζω και πέρσι υπήρχαν ομάδα καρναβαλιστών από τη γειτονική χώρα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω και φέτος θα έχουμε την ίδια ιστορία. Δεύτερον, να πω ότι δεν υπάρχει προφανώς συλλογική ευθύνη, ότι αν κάποια ομάδα ανθρώπων εκφράζει ακραίες απόψεις, αυτό δεν αντιχεί προφανώς και δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε στο σύνολο των πολιτών μιας χώρας. Τρίτον, ότι η χώρα, όπως ξέρετε, έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την γειτονική χώρα. Υπάρχουν πρεσβείες, αντιπροσωπείες. Οπότε στα πλαίσια αυτά υπάρχουν μια σειρά προγραμμάτων που τρέχουν. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η δική μας ανταλλαγή περισσότερο πολιτιστικού ενδιαφέροντος, πώς το λένε, θεμάτων και σχετικά με την Αποκριά. Άρα δεν βρίσκω κανένα λόγο να αποκλείσουμε την γειτονική χώρα από την οποιαδήποτε συνεργασία. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν είμαι πεπισμένος και δεν έχω πιστεί ούτε από τις φωτογραφίες, δεν έχω δει το Facebook, ότι η ομάδα που θα έρθει εδώ και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτόματα, επειδή προέρχονται από εκεί, είναι και αυτή τη ίδια άποψη ή έρχονται εδώ διατεθειμένοι να προβούν σε οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχει αναγκαία συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Θα τα πει και η κυρία Φτάκα καλύτερα, που έχει την ευθύνη των λεπτομεριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, ζητήματα από οποιασδήποτε πάση φύσεως ακραία στοιχεία στην περίοδο του καρναβαλιού. Η πρόεδρος του οργανισμού, Φάνη Φτάκα Τσικριτζή, επανέλαβε για άλλη μια φορά πως η συνεργασία γίνεται με συγκεκριμένη ομάδα καρναβαλιστών, η οποία θυμίζει κάτι από το παραδοσιακό κοζανίτικο καρναβάλι αγροτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση ακραία στοιχεία δεν θα βρεθούν στην περιοχή. Υπάρχουν ανταλλαγή διπλωματικών αποστολών. Υπάρχει προξενείο της Φύρων στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ελληνικό προξενείο στο Μοναστήρι. Επομένως, δεν είναι το θέμα ότι εμείς μπαίνουμε ξαφνικά σε ένα παρθένο έδαφος και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Από πέρυσι, λοιπόν, που ξεκίνησε από πρόπερση, θα έλεγα, που ξεκίνησαν κάποιες πολιτιστικές ανταλλαγές, υπήρχε ένα υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, η περσινή ομάδα ακριβώς δεν έδωσε την, και εσείς νομίζω κύριε Πλιάτσο το αναφέρατε αυτό στο σχόλιο σας, ήταν καθόλου αυτό που ήθελε να εκφράσει χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καμιά φασαρία. Επίσης να πούμε ότι εμείς έχουμε σχέσεις με συγκεκριμένες ομάδες καρναβαλικού χαρακτήρα που μας θυμίζουν τον αγροτικό χαρακτήρα του κοζανίτικου καρναβαλιού. Δηλαδή είναι κυρίως κοδωνοφόροι που έχουν προσωπίδα και φοράνε και προβιές ζώων. Αν τώρα μέσα σε μια περιοχή υπάρχουν και ακραία στοιχεία που με συγκεκριμένο τρόπο θέλουν να προβάλλουν κάποια θέματα, δεν έχουμε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Και φυσικά με τίποτε δεν θα καλούσαμε τέτοια στοιχεία να έρθουν να συμμετάσχουν στο δικό μας καρναβάλι, το οποίο... Ναι, τώρα να πω λίγο το εξής. Το συγκεκριμένο στοιχείο, το είδα και εγώ, είναι μια ομάδα καρναβαλιστών που διαχειρίζονται μια σημαία. Τη σημαία τους. Αυτοί έχουν για σημαία και αυτοί την χρησιμοποιούν.